Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου μεγαλήθην σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβολόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνον των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλιν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπο, νούνε θεμελίωσας αυτά. Όριον ήθε ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψε την γην. Εξ αποστέλων πηγάς εν φάρεξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προζέξονται αιώναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσω συμφωνήν. Ποτίζον όριν εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σου χορτεστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Το ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο ως καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρου τη Λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί η στρωθία ενός εύσωση του αεροδιού η κατοικία γείται αυτών. Όριοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης κερίους ο ήλιος έγνωτη δύσην αυτού. Έδω σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμε του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονίπλασσα συμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξους. Ανοίξαν τόσο τη χείραν τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εμφραθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμνος τον ωραίο και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εμφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου σκότου και εκείνο τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησο. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησο. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, και της των πάντων ενός αιώνος του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως,
ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της Αγίας του Χριστού μεγάλης εκκλησίας, της νήσου και πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως μονής και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή. Κύριε ελέησον. Σπαναγία σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου, δεσπίνη ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ό,τι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε, εκέκραξα προς εισακούσον μου, εισακούσον μου, Κύριε, εκέκραξα προς εισακούσον μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεως μου. Εν το κεκραγένε με προς εισακούσον μου, Κύριε. Κατευθυνθεί το η προς ευχή τιμία μα ενώπιον σου επάρσεις των χειρών μου θυσία εσπερίνει.
μίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παράσει ο ηλασμός έστι συγκαταβαίνον ο σωτήρ το γέννη των ανθρώπων κατεδέξατο σπαργάνων περιβολή ουκ ευδελίξατο σαρκώστην περιτομήν οκτά ημέρος κατά την μητέρα ο άναρχος κατά τον πατέρα αυτό πιστεύω ίσο με σύ Θεός ημών ελέησον ημάς. Εν εκεί το ονοματός σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί τον Κύριον συγκαταβαίνον ο σωτήρ το γέννη των ανθρώπων κατεδέξατον σπαργάνων περιβολήν ουκ ευδελίξατον σαρκώς την περιτομήν οκτά ημέρος κατά την μητέρα ο άναρχος κατά τον πατέρα αυτό πιστεύω ίσομεν σοι ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί τον Κύριον. Ουκ επισκυνθεί ο Παναγάθος Θεός τη σαρκώς την περί το μην αποτμήθηνε. Αλλεδοκένε
αυτών τύπων και υπογραμμών πάση προσωτηρία. Ο γαρτων ομοποιητής τα τον ομο εκ πληρεί και των προφήτων τα κηρυχθέντα περί αυτού. Ο πάντα περί έχων δράκη και σπαργάνης ηλίθις Κύριε δόξα Συ. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού, ο επωνύμος κληθείς της βασιλείας, ότε το βασιλείον σιερατεύμα το του Χριστού έθνος Αγίων, φιλοσοφία και επιστήμη Πάτερ επίμανας, τότε διαδήματι σε κατεκόσμησε τη δε βασιλείας βασίλειε βασιλευόντων, ο βασιλεύων και πάντων Κύριος, ότοτε κοντή συνοούμενος, αηδίος Υιός και συνάναρχος, ονικέτευεσόσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών. Μείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ιεραρχίες, στόλες υγλαϊσμένος, χαίρον ανεκήρυξαστο Ευαγγελίον της Βασιλείας Βασιλείε Ορθοδοξίας τη Εκκλησία βλύσας διδάγματα εις νυν φωτιζόμενη μία θεότητα την εν Πατρί παντοκράτορη μονογενήτε του Θεού Λόγο και Θείο Πνεύματι θεολογούμεν και δοξάζομεν εν προσώπης Τρισήν αδιαιρετών, ηνικέτευε σώσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ο ουρανίες συνών χωροστασίες και συναυλιζόμενος Πάτερ Βασίλειε
ον και των βίων εζήλωσας τη λαμπρωτά την ειλικρινία της πολιτείας σου ετοιμέτα σώματος αναστρεφόμενος της επίγης ως της άσαρκος τους εντρυφώντας της θεοπνεύστου διδασκαλίας σου εκ των κινδύνων και τους κόντους της αγνωσίας Χριστόν των Θεών ημών. Κι αθηκέτευε σώσε και φώτισε τας ψυχάς ημών. Εδόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα ατι σοφία σε ράστης γενόμενος οσιέ και πάντων των όντων της προς Θεόν προκρίνασι βίωσιν μελέτην θανάτου οικότος το βίο κατέλειπες τ' αγάρσαρκος πάθη εν κρατή ασπονείς σε αυτό περί ελόμενος και θείου μελέτη νόμου αδούλων των της ψυχής τηρήσας τον αξίν Υιότον ξιώμαν αρετής περιουσία όλων της σάρκος των φρόνημα καθυπέταξας το πνεύμα
διόν σάρκα μίσης και κόσμον και κόσμον κράτορα παριστάμενος το Χριστό αιτήσε τες ψυχές εσύμων το μέγα Πατέρα, Υιόν και Άγιον
Εξής εν Θεόν ζαΐνον δίδος ο κόσμος σε προκειμένων η βοήθεια μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Η βοήθεια μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και την γη. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα οριώθεν ήξη βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος τον ουρανό και την γη. Γενέσεως το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομεν. Όφθη Κύριος το Άβραμ και είπεν αυτό. Εγώ είμαι ο Θεός σου, ευαρέστη εναντίον εμού και γίνου άμεμπτος. Και θύσω με τη διαθήκη μου αναμέσων εμού και αναμέσων σου και πληθυνός εσφόδρα. Και έσυ πατήρ πλήθους εθνών. Και ου κληθήσετε το όνομά σου Άβραμ, αλέστε το όνομά σου Αβραάμ, ότι πατέρα πολλών εθνών τέθηκάσε. Και αυξανώσε σφόδρα σφόδρα και θύσωσε εις έθνη και βασιλείς εξού εξελεύσονται. Και στήσω την διαθήκη μου αναμέσων εμού και αναμέσων σου και αναμέσων του σπέρματός σου μετασέ εις τας γενεάς αυτών εις διαθήκην αιώνιον και έσω με αυτής Θεός. Και έπεσε Αβραάμ επί πρόσωπον αυτού και προσεκίνησε το Κυρίο. Και είπε ο Θεός προς Αβραάμ, «Σύ δε την διαθήκη μου διατηρήσεις, σύ και το σπέρμα σου μετασέ εις τας γενεάς αυτών. Και αυτή διαθήκη ειν διατηρήσεις αναμέσων εμού και αναμέσων του σπέρματός σου μετασέ εις τας γενεάς αυτών. Περιτμηθήσετε ημίν πάν αρσενικών και περιτμηθήσεστε την σάρκα της ακροβιστίας ημών και έστε σημείων διαθήκης αναμέσων εμού και ημών. Και πεδίων οκτώ ημερών περιτμηθήσετε ημίν πάν αρσενικών εις τας γενεάς ημών. Και απερίτμητον άρσεν ο ου περιτμηθήσετε την σάρκα της ακροβιστίας αυτού τη ημέρα τη ογδόη εξολοθρευθήσετε η ψυχή εκείνη εκ του γένους αυτής ότι την διαθήκη μου διεσκέδασε. Παριμιών το ανάγνωσμα, σοφία πρόσκομεν, Κύριος έκτισε με αρχήνοδον αυτού εις έργα αυτού. Πρώτου αιώνα σε θεμελίωσέ με, εν αρχή πρώτου την γην ποιήσε, και πρώτου τα σαβίσους ποιήσε, πρώτου προελθύντας πηγάς των υδάτων, πρώτου όρη εδραστήνε, προδε πάντων των βουνών γεννάμε. Κύριος επίησε χώρας και αϊκή τους και άκρα οικούμενα της υπουρανών. Η νίκα ετοίμαζε των ουρανών, συμπαρήμην αυτό και ότε αφόριζε τον εαυτού θρόνων επανέμων. Η νίκα ισχυρά επίη τα άνων έφη και ως ασφαλής ετήθη πηγάς της υπουρανών εν το τηθένε τη θαλάσση ακριβασμών αυτού. Και ύδατα ου παρελεύσετε στόμα αυτού και ισχυρά επί τα θεμέλια της γης. Ήμην παρ' αυτό αρμόζουσα. Εγώ ήμην ή προσέχερε. Καθημέραν δε φρενόμην εν προσώπο αυτού εν παντή καιρό. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν. Χίλιοι δε ανδρών επίστανται χάριτας, στόμα σοφών μελετά σοφίαν, δικαιοσύνη δε ρίεται αυτούς εκ θανάτου.
τελευτίσαντος ανδρός δικαίου, ουκόλυτε ελπής, Υιός γαρ δίκαιος γεννάται η ζωήν και εν αγαθείς αυτού καρπών δικαιοσύνης τριγής. Φως δικαίης διαπαντός και παρακυρίου ευρύσου συγχάριν και δόξαν. Γλώσσα σοφών καλά επίσταται και εν καρδία αυτών αναπαύσεται σοφία. Αγαπά Κύριος σωσίας καρδίας, δεκτή δε αυτό πάντες άμωμη εν οδό. Σοφία Κυρίου φωτιή πρόσωπον συνετού, φθάνει γάρ τους επιθυμούντας αυτήν, πρώτου γνωστήνε και ευχερός θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν. Ο ορθρίσας προς αυτήν, ο κοπιάσιν και ο αγρυπνίσας δι' αυτήν, ταχαίως αμέριμνος έστε. Ότι τους αξίους αυτήν αυτή περιέρχεται ζητούσα και εντεστρίβης φαντάζεται αυτής ευμενός. Σοφία σου κατησχύσει ποτέ κακία, δια ταύτα και εραστήσε γενόμην του κάλους αυτής και εφίλησα ταύτην και εξεζήτησα εκ νεότητός μου και ζήτησα νύμφιν αγαγέστε με αυτό. Ότι ο πάντων δεσπότης ηγάπησεν αυτήν, μίστης γαρεστήτης του Θεού επιστήμης και αιρετής των έργων αυτού, η πόνη αυτή συσύν αρετέ, σοφροσύνη δε και φρόνηση ναύτη διδάσκει, δικαιοσύνη και ανδρίαν όν χρησιμότερον ουδέν εστίν εν βίο ανθρώπης. Ιδέ και πολυπηρίαν ποθήτης, είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζειν, επίσταται στροφάς λόγων και λύσεις ενιγμάτων, σημεία και τέρατα προγινώσκει και εκβάσεις καιρών και χρόνων και πάση σύμβολος εστίν αγαθή. Ότι η Αθανασία εστίν εν αυτή και εύκλια εν κοινωνία λόγων αυτής. Δια τούτο ενέτυχον το Κυρίο και εδεήθην αυτού και είπον εξ όλης μου της καρδίας. Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, οποιήσας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατασκευάσας τον άνθρωπο, ειν αδεσπόζει των υπό σου γενωμένων κτισμάτων και διέπει των κόσμων ενωσιότητη και δικαιοσύνη. Δώσμη την των σών θρόνων πάρεδρων σοφίαν και μη με αποδοκιμάσεις σε εκπαίδων σου, ότι εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Εξ Απόστηλων αυτήν, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξη σου, ή να συμπαρούσα μη διδάξει με τι ευάριστον εστί παρασύ και οδηγήσει με εν γνώση και φυλάξει με εν τη δόξη αυτής. Λογισμοί γαρθνητών πάντες δειλή και επισφαλής επίπνοια αυτό. Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κυρία λαϊσόν. Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κυρία λαϊσόν. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, υπερ υγείας και θείας βοηθείας
του δούλου του Θεού Βασιλείου και Δωροθέας. Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν. Και τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αείδημων κτητόρων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων έτιδε και των δούλων του Θεού, Θεοκλήτου ιερομονάχου και σεβαστής πρεσβυτέρας και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα, εκούσιονται και ακούσιον. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτον ναό τούτον, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγαν και πλούσιον ελέος. Κύριε λαϊσόν. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε, τι εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου έφημας, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κύριον. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαριντή. Κύριε ελέησον. Πέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσχου Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσχου Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσχου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσχου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσχου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα. Ράσχου Κύριε. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου
και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το Πνεύματι σου. Τα σκεφαλάς ημών τον Κύριο κλείνομεν. Συ Κύριε. Και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεία και Ιερά της Χριστού Εκκλησίας μέλησσα Βασίλειε Πάμα καρίστε, σίγαρ του Θείου πόθου το κέντρον, σε αυτόν καθοπλήσας τον Θεοστήγον ερέσεων τας βλασφημίας κατέτρωσας και τες ψυχές των πίστων ευσεβίας των γλυκασμών εθισά βρίσας και νυν τους θείους λιμώνας της ακυράτου διερχόμενος νόμις μνημόνευε και ημών παρεστός την Τριάδα την ομοσίον. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου συνέσυν πάντων των Αγίων ανεμάξων τας αρέτας πατήριμον βασίλειε Μωυσέως το πράον ηλίουτο ζήλων Πέτρου την ομολογίαν Ιωάννου την θεολογίαν ως
ο Παύλος εκβών, ου και παύσον της ασθένη και ουκα στένον της σκανδαλίζεται και όθεν συναυτής αυλιζόμενος οικέτευε σωθήνε τας ψυχάς στόμα δικαίου μελετήσει σοφία, χίλιδε πιστών επίστανται χαρίτας. Τόντων εκ μελετήσας την φύση και πάντων περισκοπήσας το αστάτον. Μόνον νεύρες ακίνητον τον υπερουσίως όντα δημιουργών του πάντος όν και μάλλον προσθεμένος το κόντον των πόθων απέρι. Πρέσβευε και ημάς του Θεού πόθου τύχην ιεροφάντα βασί. Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι χάριν το δόξατε και
καώρη στεύα σύ. Οφθαλμί μου το σωτήριον σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, εν εκέν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημίν το οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμαι εν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την υγιήν εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη τον λόγον σου. Διού Θεό πρέπος εδογματίσας την φύση των όντων ετρανώσας. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας βασίλειον ιερατεύμα. Πατερούσιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θεήμην το μεγάε λέω. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μορφήν αναλύοντος ανθρωπίνην προσέλαβες Θεός ον κατ' ουσίαν πολλιές φλάχνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί το μην θελήσει καταδέχεις αρκική, όπως πάψεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της η, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκαταβάσι σου. Σοφία ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Ο εν διογδό ημέρας αρκεί περιτμηθήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού, και του Άγιου Ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Ιδραίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μελετίου του Ενυψενή,
Μαλαχίου του Λινδίου, Αμφιλοχίου του εν Πάτμου, Σάββατου εν Καλύμνο και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας, Ουρανοφάντορος του Μεγάλου, που και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Λίγες ώρες μόνο υπολείπονται για να φύγει αυτός ο χρόνος το 2020. Ένας χρόνος που δοκίμασε την πίστη μας, την υπομονή μας, την ελπίδα μας. Ένας χρόνος πολύ δύσκολος για πολλούς, όμως μέσα στον χώρο της Εκκλησίας πάντοτε κηρύττουμε και πιστεύουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος όλο αυτό το διάστημα μας έδωσε δύναμη. Η Παναγία είναι αυτή η οποία έκανε την μεταβολή των θλιβωμένων και την απαλλαγή των ασθενούντων. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν αυτοί οι οποίοι έτρεχαν καθημερινά για να μας δώσουν ελπίδα και καταφυγή. Και θεωρώ ότι σε αυτό το δύσκολο έτος, μια μεγάλη ευλογία του τηλεοπτικού σταθμού ήταν και αυτός ο χώρος στον οποίο ιστάμεθα, το παρεκκλήσιο του Οσίου Πορφυρίου, η χάρις του οποίου μας επεσκίαζε μαζί με τον Πατέρα Κάλιστο, που τελούσαμε από την πρώτη καραντίνα τα απόδειπνα της παρακλήσης τους Εσπερινούς, μαζί με τον αγαπητό μας δάσκαλο τον Δανιήλ Σιρόπουλο και μαζί με όλους όσοι έρχονταν να διακονήσουν σε αυτό το ταπεινό παρεκκλήσιο. Μια καινούρια λοιπόν χρονιά ανατέλει σε λίγες ώρες. Τι να ευχηθούμε? Αλλάζει ο χρόνος, μπορούμε να αλλάξουμε κι εμείς. Να αλλάξει η ψυχική μας διάθεση, να αλλάξει η πίστη μας, να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Οι μαθητές ήταν κοντά στον Χριστό και μία μόνο προσευχή έλεγαν: «Πρόσθες ημίν πίστη». Μπορεί να μας προσθέσει περισσότερη πίστη ο Χριστός, εάν προσευχόμεθα πραγματικά και ειλικρινά. Να κάνουμε όμορφες σκέψεις, να μην έχουμε απεσιοδοξία, να έχουμε θάρρος, να έχουμε υπομονή, να έχουμε ελπίδα. Αυτά είναι δώρα του Θεού, όχι δικά μας, τα οποία όμως, εάν τα ζητήσουμε, ο Θεός θα συνεργήσει να έλθουν μέσα μας και επίσης αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, να γίνει μία πραγματικότητα. Εκέχυνται αυτά τα δώρα, μεταδίδονται δηλαδή. Ο άνθρωπος που είναι ελπιδοφόρος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι αισιόδοξος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι χαρούμενος, δεν τα κρατάει αυτά για τον εαυτό του, αλλά τα μεταδίδει και στους γύρω του. Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε όμορφες και ιερές σκέψεις με την ανατολή του νέου έτους. Είμαι σίγουρος ότι εάν δυναμώσει ακόμη περισσότερο η πίστη μας, θα νιώθουμε πραγματικά την άβρα του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω όλες και όλους, και μαζί και ο πατήρ Κάλιστος που πιστεύω ότι διερμηνεύω τα αισθήματά του. Όλοι όσοι καθημερινά παίρνετε τηλέφωνα, μας δίνετε δύναμη για να συνεχίσουμε και για να είναι η Εκκλησία μέσα στα σπίτια σας. Αλλά και επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές παραγωγούς της τηλεόρασης Θάρη, που νυχθημερών κοπιάζουν και αγωνίζονται σε εθελοντική βάση και προσπαθούν να μην σβήσει η ελπίδα μέσα από τα σπίτια σας. Γιατί η παράδοσή μας, η πίστη μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, όλα αυτά τα οποία προβάλλονται από την τηλεόραση Θάρη, σε ένα κατατείνουν να δώσουν θάρρος και να δώσουν ελπίδα, αλλά και αναψυχή σε όλους μας. Να πούμε τα χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όσους αύριο εορτάζουν, σε όσους φέρουν το ευλογημένο όνομα, Βασίλειος, Βασιλεία, και επίσης εδώ στο σταθμό μας που έχουμε τον αγαπητόν μας Βασίλειο Βασιλαράκη, να του ευχηθούμε ο Θεός να τον έχει καλά, να τον έχει δυνατό, να συνεχίσει να διακονεί όπως και όλη η παραγωγή της τηλεόρασης Θάρη, και με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, πρωτίστως με τις ευχές του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου,
αλλά και με τις ευχές του γέροντός μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γάνου και Χώρας, όλοι μαζί ενωμένοι να μπούμε στο νέο έτος με περισσότερη δύναμη ψυχής, με περισσότερη πνευματική όρεξη, για να κάνουμε και πάλι το καλό, γιατί το λέει ο Χριστός μας. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Όλα αυτά τα οποία γίνονται στην τηλεόραση θάρη σε ένα αποσκοπούν, να δοξάζεται, να υμνείται και να ευλογείται ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ο Ιησούς μας Χριστός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή χρονιά, βοήθειά μας.